Έχουμε πάρει την κατάσταση. Έχουμε πάρει την κατάσταση στα χέρια μας και θέλουμε όλο και περισσότερη ήδη διανομή. Δεν μας αρέσουν όλα τα αστικά κόμματα που ψηφίσαν όλα τα μνημόνια. Έχουμε φάει σφαλιάρες και παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ενωνόμαστε μέχρι εκεί που δεν πάει. Έχουμε αντιληφθεί τι είναι μονοπόλιο. Μιλάμε η σφοδρότητά του να έχει εικόνα γενικέ. Είναι απίστευτη. Καλούνε διανομέα, έλα να πάρει το κράνο σου για να το καινούργιο τα μέτρα που έχει. Πάει ο συνάδελφο στην εταιρεία και του λέει: εταιρεία, δεν έχει τόσο κράνο, συγγνώμη, δεν μα κάνει. Και τον απολύουν. Τον ταβατζιλίκι του, οι ίδιοι διανομή θα τον κόψουμε στην πόρα. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω, το ξεκαθαρίζουμε σε όλου. Θέλουμε ενότητα των εργαζομένων, είμαστε μαζί με του άλλου, γιατί ακρίβεια φορολογία δεν φτάνει. Και καλούμε και ένα κόμμα όπω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να δώσει τη φωνή των εργαζομένων και στη Βουλή. Είμαστε εδώ και δεν θα κάνουμε το βήμα πίσω. Είμαστε από πέρσι το καλοκαίρι μέχρι τώρα 40% κάτω στο κόμιστο που παίρναμε. 60% κάτω. Το 80% 60 είμαστε. Το 80% δουλεύει των διανομών δουλεύει κάτω από 2 ευρώ. Το 80%. Αυτό πρακτικά σημαίνει για κάθε διανομή, ο κάθε διανομή παίρνει 0,70. Την ίδια απόσταση που ήταν. Πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύει 12 ώρες την ημέρα για να έχει ένα καλό μέρο. Υπάρχουν και μισθωτοί εργαζόμενοι. Διεκδικούμε εδώ και 2 χρόνια μέσω των σωματείων μας με υγιείς καταστάσεις και συλλογική σύμβαση εργασία. Τα παχιά λόγια της κυβέρνησης που λένε συλλογικές εργασίες τις δίνουμε απλότερα. Πήγε ποτέ κανείς να κάνει συλλογική σύμβαση εργασίας να δει τι αντιμετωπίζει απέναντί του. Τι δίχως και τι ζητάμε. 10% επίδομα γάμου να πει επιτέλους το επάγγελμά μας τα βαρέα και ανθυγινά. Μετράμε ένα νεκρό κάθε μήνα με αναλυτικά στοιχεία. Πότε θα πούμε να παίρνει στα βαρέα και ανθυγινά εμείς επιστροφείς. Δεν μας δίνουν τίποτα. Δουλεύουμε με τον κατώτατο μισθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τους μισθωτούς υπαλλήλους του λαού στην Ελλάδα. Βρέχει πάνω στο μηχανάκι. Θέλουμε τα αποζημιωνόμαστε μέσα στην Βουλή. Δεν αποζημιωνόμαστε σωστά για την εργασία που κάνουμε. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να δυναμώσει ο αγώνας ο δικός σας. Να κρατήσετε εσείς καλά την ενότητά σας και τους αγώνες σας και βεβαίως και οι επιλογές μετά οι πολιτικές που κάνουμε. Ποιους θέλουμε στη Βουλή για παράδειγμα και ακόματα θα μας κυβερνήσουν σήμερα και αύριο. Το χτες το γνωρίσαμε. Τους έχουμε δει όλους. Περάσαν όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα άλλα μικρότερα κόμματα που εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Και άλλα λαϊκιστικά ακροδεξιά και άλλα αυτά κυβερνήσαν και το λαός μπήκε στην κυβέρνηση και το ένα και το άλλο. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς λέμε ότι χρειάζεται μια γερή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή και μέσα στο λαό του αγώνα. Και πιστεύουμε ότι αυτό μπορούμε σαν κόμμα να το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε ανοιχτή γραμμή μαζί σας, να μας λέτε ότι θέλουμε σήμερα στη Βουλή να πείτε αυτό, γιατί αυτό είναι σήμερα το αίτημα ή γι' αυτό τον αγώνα έχουμε, γιατί εδώ. Ανοιχτή γραμμή, τηλέφωνο κατευθείαν στο κόμμα. Εδώ την οργάνωση την ξέρετε, η αγγιγραφία, η τηλέφωνα, οι βουλευτές είναι εδώ, οποιοσδήποτε. Όχι μόνο σε μένα και σε μένα τον ίδιο, αλλά και από τους βουλευτές μας. Εμείς δεν είμαστε σαν τα άλλα κόμματα που καθένας κοιτάει την πάρτι του ατομικά. Εμείς δουλεύουμε συλλογικά. Όλοι που μπορείτε να επηρεάσετε αυτή η τραγική κατάσταση που λοιπόν... Έχει κάποιες ερωτήσεις και θα έχουμε κάνει, θα ξανακάνουμε, δεν είναι για τους πιέζους.